Πώς τα ακούτε όλα αυτά, κύριε Χατζη Θεοδοσίου? Έρχεται η ανάπτυξη, έρχεται η πρόοδος. Εμένα με κάλυψε πολύ καλά ο Θρασίβουλος. Ναι. Που είπε προηγουμένως ότι για να υπάρξει ανάπτυξη θέλουμε πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Ναι. Και λέω στο φίλο μου τον Δημήτρη ότι ούτε πολιτική σταθερότητα έχουμε. Απλά με την αξιολόγηση ήρθε μια ηρεμία και πλέον λέμε ότι δεν θα γίνουν εκλογές σε ένα μήνα, αλλά μπορεί να γίνουν σε ένα χρόνο. Ναι. Ότι δεν είναι σίγουρο ότι θα βγούμε από την Ευρώπη, αλλά συζητιέται. Αυτό δεν λέγεται σταθερότητα. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι όσο το ΑΕΠ ξέρουν πολύ καλά στο πάνελ, από το 2009 μέχρι το 2016 που είμαστε σήμερα, πήγε από τα 245 δις στα 177. Ναι. Άρα, κυρία Μαυραγάνη, τι λέει το κράτος? Με 27% μικρότερο ΑΕΠ θέλω να εισπράξω τους φόρους σαν να μην έχει συμβεί τίποτα στον προϋπολογισμό. Σαν πραγματικά να μην υπάρχει καμία μείωση των εισοδημάτων, σαν στην οικονομία να λειτουργεί κανονικά. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο είναι ότι ουσιαστικά με τα νέα μέτρα που ακούσαμε, τι συμβαίνει? Έχουμε σε μια επιχείρηση που έχει 30.000 έσοδα, του παίρνει νέα φορολογία το 60-65%. Με το υπόλοιπο λοιπόν καλείται από την κυβέρνηση να πληρώσει ό,τι υποχρεώσεις έχει, συν σε λίγο καιρό τα κόκκινα δάνεια, άρα αυτός ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Αυτό λοιπόν που είναι σαφές είναι ότι χρειάζεται ρευστότητα στην αγορά και αυτή η ρευστότητα μπορεί να γίνει εάν δοθούν οι προϋποθέσεις από ένα αναπτυξιακό ή φορολογικό νόμο ώστε να γίνουν επενδύσεις και βεβαίως όπως έχω ξαναπεί στην εκπομπή σας, τα χρήματα που ζητάμε υπάρχουν. Ναι. Υπάρχουν σήμερα στα σπίτια, υπάρχουν στο εξωτερικό. Η χώρα μας είναι ένα πολύ καλό οικόπεδο για όλη την Ευρώπη. Δηλαδή οι επενδύσεις στη χώρα μας είναι πάρα εξαιρετικές, γιατί έχουμε φτηνίνει πάρα πολύ, αν μου επιτρέπετε. Που σημαίνει ότι αν υπάρξει κατάλληλο κλίμα, θα μπορούν να γίνουν επενδύσεις που είναι ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσουμε να μιλάμε για την επόμενη μέρα. Γιατί αυτή τη στιγμή, αυτό που καταλαβαίνει ο τηλεθεατής, πάει να πάρει πάρα πολλά από λίγους, ενώ το σωστό είναι να πάρει λίγα από πολλούς. Δηλαδή, σε απάντηση του Υπουργού ότι εγώ δεν φορολογώ το 80%, είναι ότι το 80% δεν πληρώνει για τίποτα. Το υπόλοιπο 20% αυτό πληρώνει τη μεγάλη φορολογία και που ουσιαστικά με τα νέα μέτρα το εξοντώνει. Και μπήκαμε και σε κάποιες παράλογες πρακτικές. Έβλεπα το βράδυ στο διαδίκτυο. Κάνουν και πλάκα, και η πλάκα μας σώζει και βγάζουν φορολογική δήλωση στο στυλ του κυρίου Κυρίτσι. Από εδώ όσοι ψήφισαν όχι, τα δηλώνουν διαφορετικά. Από εκεί όσοι ψήφισαν ναι, τα δηλώνουν διαφορετικά, κύριε Μύρη. Πάντως ο κύριος Κυρίτσης, και εδώ έχω πολύ καλύτερους από εμένα ανθρώπους της οικονομίας να μιλήσουν. Ο κύριος Κυρίτσης, αυτό που δεν έχει πει είναι ότι πλήττονται και τα χαμηλότερα εισοδήματα. Δηλαδή αυτό που προσπαθεί επικοινωνιακά να φτιάξουν ότι οι φτωχοί με το ΣΥΡΙΖΑ, οι πλούσιοι απέναντι. Δεν είναι έτσι. Δεν νομίζω ότι είναι πλούσιος κάποιος που έχει 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα. Όμως νομίζω ότι θίγονται και εισοδήματα και κάτω από 20.000 ευρώ. Για να τελειώνει η υποκρισία, γιατί είναι. Αυτό το μπλοκ φτωχών υπέρ της καλής μας κυβέρνησης δεν ισχύει. Δεν ποινικοποιεί κανένας τον πλούτο και την περιουσία, ειδικά αν είναι και νομίμως αποκτηθήσα. Όταν όμως υπάρχει μια κυβέρνηση που υπάρχουν πάρα πολλά μέλη και στελέχη της, τα οποία είναι ευκατάστατα και καλά κάνουν και είναι, δεν μπορεί να υπάρχει αυτού του είδους ο διαχωρισμός, ότι εμείς είμαστε με τους καλούς φτωχούς και βάζουμε απέναντι τους κακούς πλούσιους, γιατί είναι λίγο αστείο, έτσι αυτή δεν είναι? Αυτή η δήλωση αναγάγει σε άλλα καθεστώτα. Κυρία Μαυραγάνη, αν μπορώ. Παρακαλώ, είναι, είναι ανόητη δήλωση και ανόητος αυτός που την έκανε, δυστυχώς. Και η δήλωση του κυρίου Κυρίτσι, που διαχωρίζει τους Έλληνες στο όχι και στο ναι. Και βεβαίως η ερώτηση είναι γιατί αυτοί που ψηφίσαν όχι. Τελικά από ό,τι φαίνεται ναι, δεν ψηφίσανε. Δηλαδή ένα σχόλιο είναι αυτό το βεβαίως στο προηγούμενο που λέγαμε δεν κάνει καθόλου καλό στην οικονομία. Και επιτέλους η οικονομία δεν είναι ένα θέμα στο οποίο ο καθένας μπορεί να το σχολιάζει όπως θέλει. Ναι. Και η δήλωση που ξέρετε όλοι τα 99 χρόνια είναι λιγότερα από τα 400. Είναι απόψεις οι οποίες δεν βοηθάνε στην οικονομία, δεν προσθέτουν υπεραξίες και οδηγούν σε μεγαλύτερα διέξοδα και δημιουργούν μια ψυχολογία σύγκρουσης, οικονομικό εμφυλιοπολεμικό κλίμα απέναντι στα υπόλοιπα που δεν οδηγούν τη χώρα πουθενά. Κύριε Χατζη Θεοδοσίου, επειδή ανοίξαμε αυτό το φάκελο, σας άκουγα να λέτε ότι για την αγορά είναι φαρμάκι το πολυνομοσχέδιο, είναι λάθος η συνταγή. Τι εννοείτε? Κοιτάξτε, το ότι η αξιολόγηση ολοκληρώθηκε, όπως είπε ο κύριος Μαρκόπουλος προηγουμένως, έχουμε μια πολιτική σταθερότητα. Τώρα πρέπει να δούμε τι σήμαινε όλη αυτή η διαδικασία η πριν και τι σημαίνει μετά. Ναι. Ουσιαστικά η κυβέρνηση, εφόσον δεν μπορεί να πιάσει τη φοροδιαφυγή, στην οποία θέλω να πω για πολλωστή φορά ότι είμαστε υπέρ το ότι υπάρχουν τρόποι να πιαστεί, πηγαίνει σήμερα σε αυτούς οι οποίοι ήταν έντιμοι φορολογούμενοι και τα μέτρα που του δίνει είναι εξοντωτικά. Αξίζει τον κόπο, κύριε Μαυραγάνη, να σας πω το εξής. Αυτός που πλήρωνε μέχρι σήμερα ο ΑΕ, και ξέρουν πολύ καλά στο πάνελ οι άνθρωποι, μέχρι 3.500 το χρόνο, σήμερα καλείται με εισόδημα 30.000 να πάει στις 8.000 το χρόνο. Έτσι. Άρα σκεφτείτε σε πολύ απλά
ότι όταν έχει αυτός, σε αυτό που λέει προηγουμένως και ο Τρασίβουλος, να πληρώσει τις δόσεις που θα είχε πιθανά με τον ΟΑΕ ή με την εφορία ή τα κόκκινα δάνεια, είναι δεδομένο ότι αυτός ο λογαριασμός δεν πληρώνεται. Θυμίζω εδώ ότι ο κύριος Αλεξιάδης προς τιμήν του είπε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει μια άθληση όλων των υποχρεώσεων από οπουδήποτε και αν προέρχονται σε μια δόση που να μπορεί να πληρωθεί. Πρακτικά όμως, νομίζω ότι αυτό που ακούστηκε στην αρχή της εκπομπής σας είναι το ακόμη σωστότερο. Για να μπορέσουμε να μιλάμε ακόμη και για αυτούς, είτε και για μικρότερους υποχρεώσεις ή φόρους να πληρωθούν, πρέπει να υπάρξει μια άλλη φιλοσοφία στα ουρά, να υπάρξει οικονομία, να μπει χρήμα. Θέλω να σας πω εδώ ότι άκουσα έναν υπουργό να λέει: έχουμε αξιοποιήσει το ΕΣΠΑ κατά 99%. Θέλω να σας πω όμως και εκ μέρους των επιχειρήσεων: το ΕΣΠΑ που αφορά τις επιχειρήσεις είναι 360 εκατομμύρια για όλη την Ελλάδα, 65 για την Αθήνα. Από τα 14 δις που μιλάμε για το 14-20. Και μιλάμε μόνο αυτό για σημαίνει... τώρα. Ακριβώς. Πείτε το αυτό, διότι δεν το λένε μόνο οι υπουργοί και οι βουλευτές της κυβέρνησης. Το ερώτημα τι γίνεται και πώς θα έρθει η ανάπτυξη, αυτό επικαλούνται. Ναι, ότι ανοίγει απαντώ, όμως, του ΕΣΠΑ. Ότι τα χρήματα αυτά του ΕΣΠΑ στην πραγματική οικονομία της επιχειρήσης, στην Αττική ολόκληρη, έχουν έρθει 65 εκατομμύρια. Είναι ένα αστείο ποσό για να μιλάμε για ΕΣΠΑ. Και βέβαια εδώ να σας πω ότι υπάρχει ΕΣΠΑ απλήρωτο του 13, επιμένω το ξαναλέω, του 14, του 15, το οποίο αποτελεί αρνητικό παράγοντα στο μια επιχείρηση να θέλει βέβαια, να μπει στο ΕΣΠΑ. Δεν φταίει η παρούσα κυβέρνηση γι' αυτό. Βέβαια, δεν λέω όχι. Παραλήψεις όχι, φταίει γιατί κυβερνά 17 μήνες. Δεν είναι ότι κυβερνά 2 ή 3. Για το 13 και το 14 γιατί που λέει δεν, γιατί δεν έχει επισπεύσει. Υποτίθεται έγινε πολιτική αλλαγή με κάποιο αίτημα. Να διοργανωθεί το κράτος, να προχωρήσουμε πιο γρήγορα 17 μήνες. Όχι, νομίζω ότι οι προηγούμενοι το ίδιο λάθος κάνανε. Μακρύθηκαν οι προηγούμενοι και καταδικάστηκαν πολύ καλά έγινε αυτό. Νέοι... Δηλαδή, φταίνει η προηγούμενη, αλλά τώρα μετά από 17 μήνες, φταίνει η προηγούμενη. Αυτό το ποσό, αν δεν πληρωθεί, αποτελεί αρνητικό παράγοντα για να μπει κάποιο σε ένα πρόγραμμα. Υποτίθεται έχουμε για πρώτη φορά έναν υφυπουργό, τον κύριο Χαρίτση, αρμόδιο για το ΕΣΠΑ. Έτσι. Και ο κύριος Χαρίτσης δεν κάνει τίποτα. Είναι άφαντος. Δεν μπορεί ούτε το Υπουργείο του να λειτουργήσει. Και έχουν αφήσει τον κύριο Φίρμπα, τον γνωστό σε όσους ασχολούνται με το ΕΣΠΑ. Αλωνίζει, κάνει ό,τι θέλει μόνος του και δεν μπορούν οι επιχειρήσεις να πάρουν χρήματα. Εγώ κρατώ αυτό που λέει ο κ. Χατζηθεοδόσιο, μόλις 65 εκατομμύρια στην αγορά της Αττικής. Και στην υπόλοιπη Ελλάδα, πόσα είπατε? Σύνολο 360 εκατομμύρια. 360 εκατομμύρια. Όλο το 15? Όχι, το 16 και τα οποία έχουν ανακοινωθεί και εδώ συζητάμε. Δεν έχουν μπει στην αγορά. Στα αγορά δηλαδή, στον ωκεανό, αυτό που συζητάτε δηλαδή. Ανακοίνωση. Αυτών των είναι, ποσών. Ναι. Ανεργία, κύριε Χατζηθεοδοσίου, θα έχουμε αύξηση. Γιατί να σας πω κάτι. Είπατε κάτι. Θα αυξηθεί η φορολόγηση και ουσιαστικά κάποιες κοινωνικές ομάδες δεν θα μπορέσουν ουσιαστικά από κάπου θα πρέπει να τα βρουν αυτά τα λεφτά. Όταν άλλος πλήρωνε σε φόρο 3.000 ευρώ, θα πάει ξαφνικά στα 8 ή όταν πλήρωνε για την ασφάλειά για του. Για πάμε λίγο στα νησιά. Θα έχουμε γιατί... ανεργία. Τι θα γίνει. Αν μπορώ. Απαντήστε το και πάμε, ναι. Του κυρίου Μαυραγάνη, συγγνώμη, το ερώτημα του κύριου Μαυραγκόπουλου. Μου το χρωστάγατε, κύριε Χατζηθεοδοσίου, πατσίσαμε. Τις τελευταίες 10 ημέρες στο επιμελητήριο έχουν γίνει 2.500 διαγραφές. Δηλαδή επιχειρήσεις οι οποίες κλείνουν τα βιβλία τους γιατί βλέπουν δεν μπορούν να πληρώσουν τις νέες υποχρεώσεις. Το κυριότερο πρέπει να σας πω είναι ότι σήμερα οι ερωτήσεις που δεχόμαστε τις τελευταίες 15 ημέρες είναι πώς κάποιος θα βρει τον τρόπο να ξεφύγει από αυτά τα βάρβαρα μέτρα και ακούμε πώς πάω στην Κύπρο ή στην Βουλγαρία, πώς μπορώ να κλείσω την επιχείρησή μου και να γίνω μισθωτός. Και βεβαίως σκεφτείτε ότι η μαύρη εργασία ή αν θέλετε η παραοικονομία θα αυξηθεί για τον απλό λόγο. Το 80% των επιχειρήσεων, όπως λέει και η κυβέρνηση, δηλώνουν εισοδήματα τα οποία είναι τόσο μικρά που δεν αντέχουν με τα νέα μέτρα και ουσιαστικά θα προσπαθήσουν με άλλους τρόπους να υπάρξουν στην αγορά και όχι φορολογούμενοι. Άρα τα έσοδα του κράτους θα είναι πολύ μικρότερα. Η μόνη Θεοδοσίου. Επειδή είμαι σε αυτόν τον κλάδο, πρέπει να σου πω το εξής. Λόγω της κρίσης και της ύφεσης που έχουμε, θα μπει στο τραπέζι, και το ξέρει ο κύριος Ρουμανιάς, το θέμα τι σημαίνει δωρεάν υγεία στη χώρα μας. Δηλαδή, αν δωρεάν υγεία σημαίνει για τον κάθε πολίτη που πληρώνει μέσω της φορολογίας την υγεία ένα ποσό και μία σύμπραξη αύριο, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, το ποσό αυτό το ελαφρύνει. Άρα, αυτό που πρακτικά φαίνεται δωρεάν υγεία δεν είναι τόσο δωρεάν και θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερο αποτέλεσμα αν ένα κομμάτι σημερινό δοθεί και γίνουν επιχειρήσεις μεικτές, δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Ναι. Κυρία Μαυραγάνη, ενώ είμαστε σε ύφεση, το ξέρω από τη δουλειά μου, τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε αύξηση των πωλήσεων των νοσοκομειακών προγραμμάτων που φτάνει έως και 30% το χρόνο από τις ιδιωτικές εταιρείες. Γιατί αφού έχει διαλυθεί η υγεία και δεν μπορεί άλλος να πάει στο νοσοκομείο. Λέει ως τελευταίο, αν θέλετε, θέλω να έχω αύριο το πρωί μια αξιοπρεπή
να έχω ένα αξιοπρεπές τρόπο για το οποιοδήποτε πρόβλημα μου τύχει. Κύριε Χατζηθοδοσίου, αυτό αποδεικνύει... το ίδιο αρχίζει και κάνει και για τη σύνταξη τώρα. Γιατί εγώ ακούω αρκετό αυτό, κόσμο αυτό και συναδέλφους μου που λένε μήπως να στραφούμε και εκεί, διαλυόμαστε. Να προσθέσω και αυτό. Εγώ βεβαίως είναι σαφές ότι είμαι υπέρ του πρέπει να υπάρχει δημόσια σύνταξη, όπως και δημόσια υγεία, αλλά λέω μπορεί να κοστίζουν λιγότερο. Στο ζήτημα που αφορά τη σύνταξη, πάλι είναι σαφές. Εφόσον ο άλλος γνωρίζει ότι αύριο δεν θα πάρει σύνταξη, το ποσό που θα πάρει δεν είναι αυτό που ο ίδιος προσδοκά, είναι δεδομένο ότι το άνοιγμα που δεν κάνει η κυβέρνηση των ταμείων, των επαγγελματικών ταμείων και της ιδιωτικής σύνταξης, μόνο όφελος θα είχε, γιατί πρέπει να σας πω κάτι που έχω πει και άλλες φορές σε κάποιες εκπομπές. Αν αύριο το πρωί αποσυρθούν όλα τα νοσοκομιακά συμβόλαια, σας δώσω το πρώτο σκέλος, και οι εταιρείες σταματήσουν, οι ουρές στα νοσοκομεία θα είναι 5 χιλιόμετρα. Δεύτερον, η ιδιωτική σύνταξη θα στηρίξει το κομμάτι του πληθυσμού που έχει το εισόδημα που χρειάζεται, έτσι ώστε αύριο να έχει χρήματα και σαν συνταξιούχος να βοηθάει μέσα από την κατανάλωση της ίδιας επιχείρησης. Άρα, νομίζω ότι η κυβέρνηση εδώ πρέπει να ξεκολλήσει από κάποιες ιδεολειψίες, γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν στηρίζει την οικονομία και αυτές οι συμπράξεις δεν ήρθαν από το πουθενά. Σε όλη την Ευρώπη, κυρία Μαυραγάνη, και στο κομμάτι της υγείας και στο κομμάτι των συντάξεων υπάρχουν εδώ και 30 χρόνια.